Νοέμβριος του 2015 στιγματίστηκε από την νέα Ισλαμική τρομοκρατική επίθεση, καλύτερα θα λέγαμε επιθέσεις, και το κύμα αυτό της νέας τρομοκρατικής Ισλαμικής επίθεσης μέσα στη Γαλλία, ιδιαίτερα στο Παρίσι. Τόσοι άνθρωποι έτρεξαν να ταυτιστούμε τη Γαλλία, να ταυτιστούμε το Παρίσι, να βάλουν τις γαλλικές σημαίες ακόμα και στα προφίλ τους στο Facebook ως σημάδι ένδειξης συμπαράστασης στο γαλλικό λαό. Κοιτάξτε όμως πόσο μερικές φορές υπάρχει τραγική ειρωνία πίσω από όλα αυτά. Το Ισραήλ, το κράτος το εβραϊκό, βρίσκεται κάτω από ένα νέο κύμα τρομοκρατικών αραβικών ισλαμικών επιθέσεων εδώ και μερικούς μήνες, ήδη από την εποχή του Οκτωβρίου του 2015. Κάθε μέρα στο Ισραήλ υπάρχει και τουλάχιστον μία ή δύο τρομοκρατικές. Κανείς σχεδόν στον κόσμο δεν μιλάει γι' αυτό. Κανείς δεν αντιδράει γι' αυτό. Τουναντίον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόσμου και ιδίως της Ευρώπης συνηθίζουν μάλιστα να κατηγορούν το ίδιο το Ισραήλ, ότι αυτό φταίει, ότι αυτό σκοτώνει και καλά δήθεν άδικα τους ψευτοπαλαιστίνιους μαχητές και την ελευθερία. Πόσο μάλλον, εκείνη την Παρασκευή του Νοεμβρίου του 2015, οι τρομοκρατικές αραβικές μέσα στη Γαλλία, προηγήθηκε κάτι εκείνη την Παρασκευή στη γη του Ισραήλ, στο κράτος του Ισραήλ. Το μεσημέρι εκείνο της Παρασκευής, λοιπόν, στο Ισραήλ σκοτώθηκαν ακόμα δύο Εβραίοι. Ένας πατέρας και ένας γιος, ο ραβίνος Ιακώβ Λίτμαν και ο γιος του Νατανέλ Λίτμαν, που βρισκόντουσαν μέσα στο αυτοκίνητό τους της οικογένειας όταν πηγαίναν να γιορτάσουν το ειδικό εκείνο Σάββατο πριν το γάμο της κόρης τους, το Σαμπάτ Καλά, το Σαμπάτ της Νίκης στον Ιουδαϊσμό. Έξω από τον Εβραϊσμό του Τνιέλ, κοντά στη Χεβρόνα, στην εβραϊκή πόλη των Πατριαρχών Χεβρών. Πρόκειται για Εβραίους επίκους, δήθεν. Εβραίους Ορθόδοξους πιστούς κατοίκους της Ιουδαίας και Σαμάριας. Αυτούς που όλοι ξέρουν να κατηγορούν ότι για τα πάντα φταίνε αυτοί που δεν υπάρχει δήθεν ειρήνη σήμερα στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνονται, κανείς δεν μιλάει για αυτούς. Και μερικές ώρες αργότερα η αραβική τρομοκρατία χτυπάει την πόρτα της Γαλλίας. Μιας Γαλλίας και μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακριβώς ελάχιστες μέρες πιο πριν αποφάσισαν να σταμπάρουν τα εβραϊκά προϊόντα που προέρχονται από τους εβραϊκούς οικισμούς του Ισραήλ, από την Ιουδαία και Σαμάρια. Να τα σταμπάρουν για να μην τα αγοράσει ο κόσμος. Μποϊκότ, όπως το λένε, μποϊκοτάζ. Όπως ακριβώς οι Ναζί της Ευρώπης μποϊκοτάραν τα εβραϊκά προϊόντα πριν το ολοκαύτωμα. Όπως ακριβώς οι Ναζί ήξεραν να σταμπάρουν τους Εβραίους με το κίτρινο άστρο, το Μαγκέν Νταβίδ. Όπως και πιο πριν οι χριστιανοί του Μεσαίωνα ήξεραν να σταμπάρουν με το κίτρινο και το κόκκινο, τη λεγόμενη κίτρινη βούλα της ντροπής, τους Εβραίους του Μεσαίωνα. Η Ευρώπη, δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η Γαλλία, είναι γνωστή για τον αντισημιτισμό τους, που σήμερα καλύπτεται κάτω από το προσωπείο του αντισιωνισμού. Και αν μη τι άλλο, ελάχιστες μέρες μετά ακριβώς η αραβική τρομοκρατία χτύπησε τη Γαλλία. Ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος στέλνει τα μηνύματά του σε όλο τον κόσμο για να ξυπνήσει και για να καταλάβει. Η ίδια η Ευρώπη, η οποία συμπεριφέρεται τόσο ανοιχτά προς τους Ισλαμιστές, που έχει βάλει μέσα της τους Ισλαμιστές, με τους λαθρομετανάστες, με τους λεγόμενους πρόσφυγες από τη Συρία και μην τι άλλο, κάποιοι τους τρομοκράτες που συμμετείχαν στο μακελιό στη Γαλλία είχαν περάσει και μέσα από την Ελλάδα.
διαμέσου, είχαν έρθει από Συρία, διαμέσου της Ελλάδας. Και όλα αυτά είναι μηνύματα για να ξυπνήσει ο κόσμος, η παγκόσμια κοινή γνώμη, ιδίως της Ευρώπης, αλλά και όχι μόνο, και να καταλάβει. Το κράτος του Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος που τόσο πολύ κάποιοι μισούν, είναι εκείνος ο προμαχώνας που στέκεται εκεί μπροστά σε όλη αυτή την ισλαμική λέλαπα. Και δεν υπάρχει καμία διαφορά, όσο κάποιοι θέλουν να πουλήσουν το παραμύθι ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του καθήθεν ISIS από τη μια πλευρά και της καλής δήθεν Χαμάς ή Χεζμπάλα από την άλλη. Και η μεν και η δε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσο χειρότερο και κακό είναι, και χειρότερο είναι η Χαμάς, η Χεζμπάλα, η Φάταχ, η Αλκάιντα, η Αλνούστρα, όλες αυτές οι ομαδούλες. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους. Και αν μην τι άλλο, πρέπει εδώ ο κόσμος να καταλάβει ότι το Ισραήλ και αν μην τι άλλο μετέπειτα η Κύπρος και η Ελλάδα είναι οι προμαχώνες. Αν αυτοί οι προμαχώνες πέσουν, μετά σαν τραπουλόκατα θα πέσει όλη η Ευρώπη που δυστυχώς δεν έχει μάθει πώς θα συμπεριφέρεται μπροστά στον αραβικό ισλαμικό εχθρό. Ας το καταλάβει αυτό τώρα η Ευρώπη πριν είναι ήδη πολύ αργά, γιατί αλλιώς τα χτυπήματα του Θεού θα έρθουν, όπως ήρθε το χτύπημα στη Γαλλία που υποτοστάτησε στο να σταμπάρει τα εβραϊκά προϊόντα των εβραϊκών οικισμών. Αμήν τι άλλο, ακούμε ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Τσίπρας πρόκειται, λέει, 21 Δεκεμβρίου να δεχτεί του 2020 αρχιφωνιά πας στην Ελλάδα και ότι πρόκειται δήθεν η Βουλή, λένε, μακάρι να μην γίνει κάτι τέτοιο, η Βουλή Ελληνική να αναγνωρίσει το λεγόμενο ψευτοπαλαιστινιακό κράτος. Αυτό το έκτρωμα. Αν μην τι άλλο γίνει κάτι τέτοιο, όχι μόνο πρόκειται να τεθεί ένα μεγάλο ερωτηματικό πάνω από τη σημαντική αυτή συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, αλλά επιπλέον το χέρι του Θεού για να ξυπνήσει ο λαός. Ακόμα περισσότερο για να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, ότι δεν πρόκειται να αγκαλιάσει την αραβική τρομοκρατία, η αραβική τρομοκρατία θα του χώσει πισόπλατα το μαχαίρι της. Αμήν τι άλλο, δεν θέλουμε να δούμε τρομοκρατικές αραβικές ισλαμικές επιθέσεις και μέσα στην Ελλάδα, που είναι και αυτός στόχος, Θεός φυλάξει, του ISIS. Ας ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, οι πατριώτες Έλληνες σας καταλάβουν ότι έχουν ένα αληθινό σύμμαχο δίπλα τους. Και αυτοί είναι οι πατριώτες Εβραίοι και Σιωνιστές, πατριώτες Ισραηλινοί. Και όχι οι υποστηρικτές της, είτε αυτοί είναι ISIS, είτε αυτοί είναι Ταλιμπάν, Αλ-Κάιντα, Χαμάς, Φάταχ και το λοιπό Ισλαμικό συνάφι.